Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Με βλέπετε ότι έχω αυτό το, <χει> το πονηρό ύφο στο εξώφυλλο του βίντεο και είναι για καλό σκοπό. Γιατί σήμερα είχα ένα επίφανη που λένε Εγγλέζοι, είχα μια αποκάλυψη. Συνειδητοποίησα ότι λόγω συνήθεια εξακολουθώ τα τελευταία 4,5 χρόνια και κάνω κάτι το οποίο δεν ήταν δική μου επιλογή. Μάλλον δεν ήταν μια επιλογή που έκανα επειδή το ήθελα εγώ. Αλλά ήταν κάτι το οποίο ξεκίνησα να το κάνω για να ικανοποιήσω τις απαιτήσει ενός καταπιεστικού ανθρώπου στη δικιά μου ζωή. To accommodate the needs of the oppressor or the demands of the oppressor. Η παλιά κυβέρνηση... Είχε πρόβλημα να ανεβάζω βίντεο εννιά το βράδυ. Μου λέγε γιατί ανεβάζει το βίντεο 9 το βράδυ και μετά είσαι στο κινητό σου και κοιτάς τα σχόλια στο YouTube και δεν μ' αρέσει αυτό και δεν είναι σωστό να το κάνει αυτό μια γυναίκα που έχει οικογένεια και ούτω καθεξής και έτσι και εγώ συνεξαρτώμενη. Ναι μάνα μου, να ανεβάζω το βίντεο στις 5 το απόγευμα. Σήμερα που είναι Τετάρτη, είναι 8 Φεβρουαρίου 2024, ε, είμαι ακόμη στη διαδικασία του να φτιάξω το επεισόδιο του podcast που ανεβαίνει κάθε πέμπτη. Ξέρετε ότι στο podcast μπαίνει αρκετή δουλειά, επειδή θέλω τα επεισόδια του podcast να είναι θεωρητικά επεισόδια, τα οποία να είναι χρήσιμα και να είναι σημεία αναφορά, σήμερα έχουμε θέμα την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Και αγχώθηκα ότι έχει πάει τρει το απόγευμα και δεν τα έχω τελειώσει. Και πότε θα προλάβω και λέω: Μα γιατί εγώ ανεβάζω βίντεο ώρα 5 το απόγευμα, Για ποιο λόγο ανεβάζω βίντεο ώρα 5 το απόγευμα, Και δεν ανεβάζω στι 9 όπω ανεβάζα παλιά. Και θυμήθηκα πότε άλλαξα την ώρα ανεβάσματο το βίντεο. Και για ποιο λόγο, συνεξαρτητικό λόγο και επαλαβό λόγο και θυματοποιημένο λόγο. Άρα, σα ενημερώνω ότι από τούδε και στο εξή, τι μέρε που θα ανεβαίνει βίντεο, θα ανεβαίνει στι 9 το βράδυ. Που εντελώ τυχαία μπήκα μετά και κοίταξα στο YouTube τα στατιστικά και λέει είναι η ώρα που είστε περισσότεροι από εσά online. Η ώρα 9 το βράδυ. Δεν το ανεβάζω για να σα βρίσκω online. Το... <laughs> το αποφάσισα να το ανεβάζω στι 9 όπω το ανεβάζα παλιά και μπαίνοντα έτσι από περιέργεια να δω ποιε ώρε είναι ο κόσμο περισσότερο μέσα που βλέπει το κανάλι μα, είναι στι 9. Το βράδυ, οπότε απόψε στις 9 θα βγει το επεισόδιο του podcast, το 42ο επεισόδιο με θέμα την ίδια ψυχαναγκαστική διαταραχή. Λοιπόν, αν δεν το πράξατε ήδη, πατήστε το κουμπί για εγγραφή στο κανάλι μα. Να σα πω πόσου έχουμε σήμερα στο κανάλι μα. Πώ είναι οι εγγεγραμμένοι στο κανάλι σήμερα. Είμαστε. Φου, 89.004 η γραμμέρι, άρα έχουμε ακόμη 9.996 για να φτάσουμε τον αριθμό που θέλουμε, τους 100.000 συνδρομήτες και μετά θα τον ξεπεράσουμε. Βοηθήστε, γιατί 30% από εσάς που παρακολουθείτε τα βίντεο δεν έχετε πατήσει το κουμπί για γραφή. Πατήστε like, βοηθάει τον αλγόριθμο, κουτουλουπού, κουτουλουπού και γράψτε μου στα σχόλια θα συμβαίνει και σας αυτό, σα έχει τύχει και σας αυτό. Να κάνετε μια παραχώρηση στη ζωή σα, να υποκύψετε στη θέληση ενό ανθρώπου ο οποίο δεν είχε καλοήθη προθέσει. Και να συνεχίσετε να κάνετε κάτι το οποίο πλέον δεν σα είναι χρήσιμο. <Ρι> ναι. Γιατί εγώ το έχω αυτό. Συνηθίζω, είμαι όντι συνήθεια. Και μετά εκτελώ τις, ε, τις, τις υποχρεώσει μου με τον ίδιο τρόπο σε εκτελούσα προηγουμένω, χωρίς να κάνω μια αναθεώρηση. Και οι ευφύς άνθρωποι κάνουν αναθεωρήσει. Και στο πρόγραμμα του και στη διατροφή του και στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν διάφορα ζητήματα, ένα έξυπνο άνθρωπο είναι αυτό ο οποίο προσαρμόζεται. Και εντάξει. Τώρα θα κάτσω να σκεφτώ και τι άλλα πράγματα στην καθημερινότητά μου χρειάζονται να προσαρμογεί. Ήδη έχω αναπροσαρμόσει τον ύπνο μου επιτυχώ και άλλα πράγματα. Πεςτε μου και εσείς το παθαίνετε αυτό. Να συνεχίζετε όπως το, Λέω όπως το γαϊδουράκι που ξέρει ένα δρόμο και πάει από αυτό το δρόμο. Έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι και λίγο ένα στοιχείο που έχω προκειμένου να είμαι πιο αποτελεσματική. Αυτοματοποιώ κάποια πράγματα και τα κάνω έτσι με ρυθμό. Αλλά χρειάζεται να καθόμαστε και να κάνουμε μια έτσι ανασκόπηση και να λέμε γιατί το κάνω αυτό αυτή την ώρα, γιατί το κάνω αυτό έτσι, μήπως με εξυπηρετεί κάτι καλύτερο. Οι άνθρωποι αλλάζουν τον τρόπο που λειτουργούν αναλόγως με τις νέες τους συνθήκε και δεν φοβούνται τις αλλαγέ. Εντάξει, φόβος των αλλαγών έρχεται και σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποια στοιχεία από την ίδια ψυχαναγκαστική διαταραχή που θα μιλήσουμε περισσότερα απόψε στις 9. Γεια! Yeah.